Όλα αυτά που είδαμε τις τελευταίες μέρες έρχονται σε συνέχεια, αν θυμάστε, της απόλυσης του Γενικού Διευθυντή της Κουμουνδούρου, σε συνέχεια μία σειρά αποκαλύψεων από τον κύριο Κασελάκη για το ότι χρηματοδότησε το ΣΥΡΙΖΑ με μία σειρά ερωτημάτων που δεν έχουν απαντηθεί για το πώς χρηματοδοτήθηκε, από ποια εταιρεία, ποιος ήταν πίσω από αυτή την εταιρεία και ούτω καθεξής, ποτέ δεν έχουν απαντηθεί αυτά. Μετά ήρθε αυτό το τευτερόχαρτο που μας παρουσίασε πριν τις εκλογές, που δημιούργησε νέα ερωτήματα σχετικά με το πόθεν έσχεση του κυρίου Κασελάκη. Άρα, προφανώς ερωτήματα που μπορεί να συνδέονται και με μαύρο χρήμα. Και σήμερα, μάλλον τις τελευταίες μέρες, είχαμε αυτά. Με κοινό παρονομαστή σε όλα αυτά που αφορά τους πολίτες, την παραδοχή Κασελάκη ότι δεν είχε σοβαρό πρόγραμμα. Ότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε, ο ΣΥΡΙΖΑ μας κορόιδευε. Κορόιδευε τους πολίτες, δεν είχε σοβαρό πρόγραμμα, δεν είχε κοστολογημένο πρόγραμμα. Γιατί το ένα κομμάτι είναι τα εσωτερικά τους, που προφανώς θα τα βρουν μεταξύ τους, αλλά το άλλο είναι αυτό που αφορά όλους τους πολίτες. Μάλιστα. Λοιπόν, για το μία απάντηση για τον κόντος ψαλμός αλληλούγια, είναι τώρα η προθεσμία, θα το καταθέσει μάλιστα. Και επίσης, και δεν νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό να καταθέτει κανείς προτάσεις για τη διεύρυνση της διαφάνειας, που προφανώς μπορεί να τη συζητήσουμε και να είναι στη θετική κατεύθυνση, όταν δεν έχει καταθέσει ο ίδιος αρχικό ποθενέσχες ακόμα.